Κατάλαβες ποιο είναι το to the point που σου λέω? Παναγιώτη μου, θα προτιμούσα. Μπορείς να βγεις για 500 λόγους. Επειδή είσαι πάρα πολύ έξυπνος και το σέβομαι αυτό, θα προτιμούσα να μην το κάνεις καθόλου. Αλήθεια. Γιατί ήθελα να είστε ειλικρινείς. Γιατί με ψηφίσατε για κάποιο λόγο, οπότε δεν υπάρχει λόγο. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα, είναι δικαίωμά σου. Σου μίλησα τώρα, επειδή σε ευχαριστώ. Απλά θα προτιμούσα να μην το κάνεις καθόλου. Αυτό. Δεκτό. Το ξέρω, το καταλαβαίνεις. Δεκτό. Μέρη, ο Παναγιώτης προσπάθησε να σε πλησιάσει, όμως εσύ ήσουν απόλυτη. Δεν ήθελες να σου μιλήσει. Γενικά ο Παναγιώτης, και νομίζω πως όλη παρέα, αλλά θα μιλήσουμε τώρα για τον Παναγιώτη, ακόμα και στο σκηνικό με τον Ισίδωρο, όταν έχεις θυχτεί, υποτίθεται, τόσο πολύ από έναν χαρακτηρισμό, προσπαθεί λίγο να ωρεοποιήσει τις καταστάσεις και τα πράγματα και θεωρώ πως είναι λίγο show όλο αυτό, είναι λίγο υποκριτικό. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο, εφόσον όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα πετάχτηκαν όλοι και είπαν δεν το περιμέναμε για το Μελέτη, δεν το περιμέναμε για την Ευδοκία. Συγκεκριμένα για την Ευδοκία δεν το περίμενε κανείς. Μάλλον την ψήφισε, ξέρω εγώ, μάλλον εσύ την ψήφισες την Ευδοκία και βγήκε. Για μένα το περίμεναν, οπότε εφόσον το περιμένεις και εφόσον εγώ σου δείχνω εκείνη τη στιγμή ότι εντάξει, με ψήφισες, δεν έβαλα τα κλάματα, δεν έκανα κάτι, για ποιο λόγο να χρειάζομαι εγώ εκείνη τη στιγμή μια αγκαλιά και μάλιστα του Παναγιώτη.